Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι του pavoto.gr. Καλησπέρα από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, εδώ που σε περίπου 2 με 2,5 ώρες, στις 11 ώρα, αναχωρεί η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Φιλιππούπολη, όπου θα παίξει τον δεύτερο επαναληπτικό με την Πότε Πλότφιπ στις 9 αύριο Πέμπτη για τα προβληματικά του Europa League. Οι πράσινοι έχουν σβαλίσει στο 2-1 από το ΆΚΑ με τα γκολ των Γερεμέγεφ και Μπακασέτα. Το πάω παντού θα είναι μαζί σας. Ταξιδεύουμε στη Φιλιππούπολη. Θα έχετε αποκλειστικό ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, περιγραφή του αγώνα, pre-game, post-game, αλλά και βίντεο από αυτή την όμορφη πόλη της Φιλιππούπολης, η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε ένα ωραίο μέρος, αλλά δεν πηγαίνει για τουρισμό. Πάει επειδή έχει δουλειά. Η δουλειά είναι εξής. Ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο διασφαλίζει την πρόκληση στην επόμενη φάση των προβληματικών του Europa League. Ταυτόχρονα το παιχνίδι Άγιας Βοηβοντίνας στις 9 η ώρα, όπως και ο Παναθηναϊκός με την Πλότη, από το οποίο οι πράσινοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση. Ο Άγιαξ έχει κερδίσει με 1-0 στην Ολλανδία και τώρα θα δούμε αν θα μπορέσει να διατηρήσει το προβάδισμά του και να εξωθήσει εκτός του Σέρβους. Θα παραμείνετε ζωντανά στο pavoto.gr για πλάνα από την άφηξη, μέσα από το αεροπλάνο, από το προπονητήριο. Θα έχουμε δηλώσεις από τη συνέντευξη τύπου η οποία είναι προγραμματισμένη σήμερα για τις 6 η ώρα και 7 η ώρα. Υπάρχει προγραμματισμένη προπόνηση στο γήπεδο της Πότε, το Χρήστο Πότε, που έχει πάρει το όνομά του από ένα πολύ σπουδαίο ποιητή του βουλγαρικού έθνους. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Αυτά από το pavoto.gr, το Σωτήρι Σουφλιά που θα είναι απεσταλμένος. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε την Πέμπτη στις 9 η ώρα από το Χρήστο Πότε.